Αυτή είναι η αγαπημένη μου από τις healthy συνταγές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θα κάνουμε chicken wrap, δηλαδή κοτόπουλο τυλιγμένο σε μία τορτίγια που θα έχει μέσα σος κάρι και πράσινη σαλάτα. Πάμε να ξεκινήσουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ξεκινάμε φιλετάροντας το κοτόπουλο. Το κόβουμε στη μέση για να μειώσουμε το χρόνο ψηθήματός του. Στο κοτόπουλο θα ρίξω ελαιόλαδο, αλάτι και βεσκοτριμένο πιπέρι. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε όποιο άλλο μπαχαρικό θέλετε, ώστε να πάρει το κοτόπουλο τέλειο άρωμα και γεύση. Τώρα αλείφουμε τα υλικά να πάνε σε όλο το κοτόπουλο. Το βάζουμε σε ένα τηγάνι που καίει, ώστε να πάρει χρώμα και από τις δύο πλευρές. Τώρα θέλει προσοχή. Δεν κουράζουμε το κοτόπουλο τσεκάροντας συνεχώς για να δούμε αν έχει ψηθεί. Βλέπουμε μόνο ένα, απλά κοιτώντας το κάτω μέρος του. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σίγουροι ότι το κοτόπουλο έχει κρατήσει το ζουμί του. Όταν δούμε ότι ένα είναι έτοιμο, τότε γυρνάμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το κοτόπουλο δείχνει τέλειο. Αυτό είναι το χρώμα που θέλουμε. Θα το βάλω σε ένα λαψάκι και θα μαγειρευτεί για άλλα 10 λεπτά στο φούρνο, για να είμαστε σίγουροι ότι έχει μαγειρευτεί τέλεια. Οπότε πάει στο φούρνο για 10 λεπτά. Για τη σως έχουμε μόνο 3 υλικά. Αυτά είναι γιαούρτι, μουστάρδα και σκόνη κάρι. Όλα μαζί. Έτοιμο. Και το κοτόπουλό μας είναι έτοιμο. Ήρθε η ώρα να το κόψουμε σε κομμάτια. Αυτό που μένει να κάνουμε είναι να συναρμολογήσουμε το wrap μας, αφού έχουμε ψήσει ελάχιστα τις τορτίγες. Ξεκινάω με την τέλεια σως κάρι που έχουμε κάνει. Βάζω μια καλή κουταλιά. Την σαλάτα που έχουμε. Και λίγα κομματάκια από το κοτόπουλο. Τυλίγουμε εδώ. Νομίζω ότι είναι τέλειο. Συνεχίζουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και με τις υπόλοιπες τορτίγες. Σως κάρι, σαλάτα, κοτόπουλο και τυλίγουμε φέρνοντας τα πλάγια προς τα μέσα και μετά την τορτίγια από εμάς προς τα έξω. Πιέζουμε καλά και κόβουμε στη μέση. Μόλις φτιάξαμε μία τορτίγια, η οποία καταφέρνει να είναι και τρομερά γευστική και πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ υγιεινή. Οπότε δοκιμάστε να το φτιάξετε, η συνταγή ήταν πανεύκολη. Θα τη βρείτε κάτω στην περιγραφή στο glucolimiro.gr. Αυτά από το σημερινό βίντεο. Κάντε subscribe, κάντε like και τα λέμε στο επόμενο. Που θα είναι τυλιγμένο μέσα σε μία τορτίγια με σάλτσα από κάρι και σαλάτα. Σαλάτα. Πάμε. Όσο περιπέρα... περιπέρα.